Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Για τη σημερινή λοιπόν εορτή θέλουμε να ευχηθούμε, εγώ και ο κύριος Ατζακλής, χρόνια πολλά στους Γιάννητες και στις Ιωάννες για την σημερινή ονομαστική τους εορτή. Και σήμερα λοιπόν είμαστε κοντά σας, εδώ ζωντανά, τα πέντε βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γιώργη. Βρισκόμαστε κοντά σας για να συζητούμε μαζί σας σύγχρονα φιλοσοφικά, κοινωνικά και θεολογικά θέματα. Θέματα τα οποία είναι μεταφυσικά, τα οποία είναι διαχρονικά, θέματα που απασχολούν τον κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Και στη σημερινή εκπομπή ένας τυχερός θα κερδίσει ένα από τα πέντε βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Μπορείτε λοιπόν και σήμερα να τηλεφωνείτε και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε μία κλήρωση για να κερδίσει ένας τα πέντε βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Τα βιβλία λοιπόν αυτά είναι «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο», «Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας», «Η έννοια της ψυχής», «Τους αρχαίους φιλοσόφους», «Η έννοια του χρόνου» και «Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία». Είναι πέντε τα βιβλία. Μπορείτε λοιπόν και σήμερα να τηλεφωνείτε και στο τέλος της εκπομπής να κάνουμε μία μίνι κλήρωση για να κερδίσει ένας τηλεθεατής ένα από τα πέντε βιβλία. Και από την επόμενη Πέμπτη ξεκινήσουμε να δώσουμε ως προσφορά της εκπομπής τα βιβλία του κυρίου Ατζακλή. Στις εκπομπές μας έχουμε εντάξει καινούργιες ενότητες. Πρώτον, μια καινούργια ενότητα, αφού αφουγκραστήκαμε τις δικές ανησυχίες, βγήκαμε με την κάμερα της εκπομπής, όπως είδατε στις προηγούμενες εκπομπές, και είδαμε την δική σας άποψη για διάφορα σημαντικά θέματα και τι μας είπατε εσείς. Δεύτερον, στις επόμενες εκπομπές θα εντάξουμε και μια άλλη καινούργια ενότητα. Αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να προβάλλει τη δική του επιχείρηση, να διαφημιστεί μέσα από την συχνότητα της εκπομπής. Αυτός είναι λοιπόν ο σκοπός της εκπομπής, να μπορούμε να είμαστε κοντά σε εσάς και να προσφέρουμε απλόχερα λύσεις στις διάφορες υπαρξιακές ανησυχίες και στον δικό σας προβληματισμό. Και καταλήγοντας, και πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, τα πέντε βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, μπορεί κάποιος να τα βρει στην Σόλωνος 114, στην Πανεπιστημίου 57 και μέσα από τα τηλέφωνα αυτά μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα βιβλία και αν κάποιος επιθυμεί να προβληθεί μέσα από την εκπομπή μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210-68-32-706 και να ζητήσει πληροφορίες για τα βιβλία μου, τα οποία είναι σε τιμές προσιτές, κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Τι θα συζητήσουμε σήμερα μαζί με τον κύριο Ατζακλή και μαζί με εσάς? Θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα, όπως είδατε, πριν από λίγο πέρασε από τις οθόνες σας, είναι το Άγιο Πνεύμα και η σύγχρονη εποχή. Κατά πόσο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να βοηθήσει να δώσει απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα και τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Και πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Ατζακλή για μια πρώτη εισήγηση για το σημερινό θέμα, μπορεί κάποιος μέχρι τέλος εκπομπής να τηλεφωνεί και να παίρνει μέρος στην κλήρωση για ένα από τα πέντε βιβλία που έχω συγγράψει να κερδίσει στο τέλος της εκπομπής. Πάρτε λοιπόν μέρος και σήμερα αυτό που κάνατε με μεγάλη επιτυχία στις δύο προηγούμενες εκπομπές και τα τηλέφωνα ήταν πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για το ενδιαφέρον σας για αυτή την εκπομπή. Κύριε Ατζακλή, σας καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Φουντουλάκη. Σας εύχομαι προσωπικά και καλή χρονιά. Ευχαριστώ και σε όλους τους ακροατές μας, σε όλο το Πανελλήνιο ευχόμεθα η Ελλάδα μας να πάει μπροστά σε όλα τα θέματα, οι άνθρωποι να είναι υγιείς και χαρούμενοι και αυτή η χρονιά να μας δίνει ό,τι καλύτερο παρακαλάμε από το Θεό και εκείνο το οποίο έχει αξία και σημασία έχει να είμαστε όλοι ενωμένοι, διότι στην ενότητα αυτή, όπως θα πούμε και το Άγιο Πνεύμα αυτό μας καλεί σε μια ενότητα όλους τους ανθρώπους και στη σύγχρονη εποχή και στις παλαιές εποχές. Για να είμαστε λοιπόν στο θέμα το σημερινό, θα αναλύσουμε με τη δύναμη του Θεού και όσο μπορούμε ανθρωπίνως, με τις δικές μας ισχνές δυνάμεις, θα αναλύσουμε τι είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο.
Μην ξεχνάμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη βάφτιση του Κυρίου, όπου κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, ορατός, και το είδαν σαν περιστέρι λευκό, όπως το παρουσιάζει η Εκκλησία μας, η περιστερά η οποία κάθισε πάνω στην κεφαλή του Χριστού την ώρα που βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό, και αυτό έχει μια μεγάλη σημασιολογική έννοια. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε στον κόσμο μια φώτιση στον κόσμο, ήρθε ένας καινούριος, μια καινούργια εποχή άρχισε από τη στιγμή που βαπτίζεται ο Χριστός, και αυτή η εποχή συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτή η εποχή έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι η δράση του Αγίου Πνεύματος είναι πιο φανερή από ό,τι ήταν πριν. Και να εξηγηθούμε εδώ πώς. Στην Παλαιά Διαθήκη περιμένουμε το Μεσσία. Έρχεται ο Μεσσίας, γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Θα έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει ο Μεσσίας. Οι προφήτες, και ειδικά ο Ισαΐας, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, εκείνος ο οποίος βιντεοσκοπεί τη ζωή του Χριστού, είπε ότι θα έρθει ο Χριστός στον τάδε τόπο με το τάδε όνομα και θα κάνει εκείνα και εκείνη που θα δούμε και σήμερα, που λέει στο Ευαγγέλιο, δύο κομματάκια που θα διαβάσουμε, που λέει ότι εκείνη που καθόταν στο σκοτάδι της άγνοιας, της φρίκης, της κακίας, της ανθρωπότητος, και φτάσει στο έσχατο σημείο για ανθρωπότητα, είδαν φως μέγα. Αυτό το φως μέγα λοιπόν μεταφράζεται στην Παλαιά Διαθήκη από το Θεό Πατέρα, ο οποίος έρχεται και βοηθάει τους ανθρώπους παντοειδώς με κάθε τρόπο, δηλαδή τους βοηθάει και πνευματικά, αλλά και με τους ηγέτες τους οποίους είχε, πρώτα το Μωυσή, να πούμε, ο οποίος παρεπονείτο για το λαό του, μετέφερε τα παράπονα του λαού του, έκανε τις αιτήσεις προς το Θεό του λαού του και έπαιρνε. Στη δε Καινή Διαθήκη έχουμε τον Χριστό, την πορεία του Χριστού. Αυτά τα 33 χρόνια που περπάτησε ο Χριστός στη γη, έδωσε τη διδασκαλία, την τέλεια διδασκαλία, με την οποία μπορεί κανείς να σωθεί, πιστεύοντας στον Χριστό και εκτελώντας τις εντολές του. Και όταν έφυγε, είπε: θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, αυτή η περίοδος, από τη στιγμή που φεύγει ο Χριστός από τον κόσμο, αναλαμβάνει στον ουρανό, φεύγει και κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα την Πεντηκοστή, αυτή η περίοδος είναι η περίοδος του Αγίου Πνεύματος. Η δράση δηλαδή του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Διότι το όνομα του Θεού είναι Αγία Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό. Μια νοτελία. Προχωρώντας, θέλω να σας πω το εξής και για να προχωρήσουμε. Να βάλω στη συζήτησή μας κάποια καινούργια στοιχεία και να συντήσουμε, κυρία Τσακλή, και να συνομιλήσουμε και με τους αγαπητούς φίλους της εκπομπής. Αυτό λοιπόν που θα αναλύσουμε σήμερα είναι, πρώτο και πολύ βασικό, ότι το Άγιο Πνεύμα, όπως είπατε και εσείς, είναι το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικότητας. Είναι Θεός. Επίσης, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας βοηθήσει, καθώς βρίσκεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, καθώς ευρίσκεται μέσα στην προσευχή, καθώς βρίσκεται σε ποικίλες εκφάνσεις της ζωής μας. Να ακούσουμε όμως ένα τηλέφωνο. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι ο τηλεφιατής ο Κιμώνας. Καλή χρονιά. Γεια σας και καλή χρονιά. Και ό,τι επιθυμείτε να έχετε υγεία, είμαι και ο φίλος συνάμα του κ. Αζακρή. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας πήρα να σας πω για τις αντίρρες εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Και καλή χρονιά, και τα λέτε πάρα πολύ ωραία, σας παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε. Και να είστε πάντα καλά, να συνεχίζετε. Και εσείς να είστε καλά, να μας ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζακρή. Και θα τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω. Χάρηκα και καλή χρονιά. Με να είστε καλά. Ευχαρίστηση, με ευχαριστούμε πολύ. Έτσι λοιπόν, κύριε Τζακλή, και πριν προχωρήσετε, αυτό που θα καταδείξουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει μία ενότητα, υπάρχει μία αγάπη μεταξύ των τριών προσώπων, άρα αυτή την αγάπη βλέπει ως πρότυπο και ως παράδειγμα ο σύγχρονος άνθρωπος. Ουσιαστικά μεταξύ των τριών προσώπων, δηλαδή του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, υπάρχει αγάπη. Υπάρχει μία αγάπη που η αγάπη αυτή θα πρέπει να ενυπάρχει και μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Είναι ο συνδετικός ιστός. Είναι ο συνδετικός ιστός των τριών προσώπων, που ουσιαστικά είναι ένα πρόσωπο τα τρία μας. Έχουμε το κατομοίωση. Δεν ξέρω αν τελειώσατε, μήπως σας. Όχι, αυτό ήθελα να καταλήξω καταλήγοντας, ότι τα τρία πρόσωπα ουσιαστικά μας κάνουν ένα πρόσωπο. Ναι. Είναι ένα στοιχείο που η ανθρώπινη ολότητα μέσα του νου δεν μπορεί να το κατανοήσει. Τα θέματα αυτά εντάσσονται στα δογματικά θέματα. Είναι θέματα που κάποιος, εάν βάλει ένα άλλο λιθαράκι, εάν τα ερμηνεύσει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, τότε υπησέρχεται σε άλλες καταστάσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Ουσιαστικά δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε διαφορετικό τρόπο, και καταλήγοντας, επέλεξα σήμερα να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι ένα θέμα που πολλοί παρερμηνεύουν
το Άγιο Πνεύμα και έχουν γραφτεί ή ακουστεί ναι. πολλές άλλες ερμηνείες και έχουν μεταβάλλονται σε μια σειρά. Εκείνο που οι πατέρες περισσότερο έτσι επισήμαναν στην τριαδικότητα είναι το ομοούσιον, δηλαδή ότι ο Πατήρ, ο Υιός και ο Άγιος Πνεύμας έχουν την αυτή ουσία. Είναι μία θεότητα, δηλαδή έχουν ένα θέλημα ενώ είναι τρία πρόσωπα. Αυτό ακριβώς είναι και η μεγάλη, μάλλον διδαχή προς τους ανθρώπους, ότι κι εσείς, αν έχετε ένα θέλημα, έστω έχετε μία ουσία σαν άνθρωποι, έχουμε ουσιαστικά ένα είδος, ας το πούμε έτσι, δευτέρας κατηγορίας ουσία, δεν είναι η θεϊκή ουσία αυτή που υπάρχει, ούτε υπάρχει μία ουσία στο Θεό, όπως λένε αυτοί που πιστεύουν ότι όλα είναι Θεός. Σου λέει και η θάλασσα είναι Θεός και το δέντρο είναι Θεός και ο άνθρωπος και το κτίνος είναι Θεός. Δεν είναι σωστό αυτό. Ο Θεός είναι μια ξεχωριστή οντότης. Σίγουρα. Και το ομοούσιο μεταξύ Πατρός, Υιός και Αγίου Πνεύματος δεν είναι το ίδιο ομοούσιο έχει και ο άνθρωπος. Έχει ξεχωριστό ομοούσιο. Εμείς μοιάζουμε κατ' εικόνα του Θεού. Δεν είμαστε ομοούσιοι του Θεού. Και ακριβώς αυτό ήταν και η μεγάλη διαμάχη τότε με τον Άριο, τον μέγα αιρετικό αυτόν που συγκλώνησε την Εκκλησία. Ξέρετε, έχει συγκλονιστεί η Εκκλησία από πολλές μορφές διαφόρων και μέσα από το ίδιο το. Μέσα από το ίδιο. Και δεν μπόρεσαν να τη ρίξουν μέσα από αυτό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να τη ρίξουν απ' έξω. Εκείνοι που βοδοκισήφως προσπαθούν σήμερα να κάνουν κάτι εναντίον της Εκκλησίας θα αποτύχουν όπως απέτυχαν 2.000 χρόνια. Δεν προβληματίζονται 2.000 χρόνια η Εκκλησία ότι μένει σταθερή και δεν παθαίνει τίποτα. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Είπατε για τον Άριο. Ναι. Ναι, ναι. Υπήρχε επίσης και ο Αίτιος. Πολλοί υπήρχανε. Ο οποίος, ναι. Για πείτε μας. Ο οποίος έλεγε ότι αυτός ήταν και ο ανώμιος. Ναι. Δηλαδή έλεγε ότι ο Υιός είναι ανώμιος προς τον Πατέρα. Μάλιστα. Γιατί έλεγε ήταν κατά φύση ότι η φύση του Θεού είναι αγέννητη και αιώνια. Ο εγκέφαλός του ήταν ανώμιος αυτού νου, μάλλον. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Οι Μορμόνοι θεωρούνται χριστιανοί. Σε καμία περίπτωση. Μην το συζητάτε καθόλου. Σε καμία περίπτωση. Αυτοί έχουν την τρίτη διαθήκη, λέει. Λες και υπάρχει μετά την Καινή Διαθήκη έδωσε και άλλη διαθήκη, λέει ο Θεός. Αυτοί είναι πολύ νυχτωμένοι. Αυτοί δηλαδή δεν πλησιάζουν καθόλου προς τον χριστιανισμό. Είναι παρασάγκας απέχουν. Πρώτα-πρώτα τον αναφέρουν τον Χριστό σαν δευτερεύον πρόσωπο. Και ξενόφερτο το Μορμόν. Ναι, από την Αμερική. Είναι από την Αμερική, αγαπητοί. Γιούτα, νομίζω και λοιπά. Ναι. Και τα δε παιδιά αυτά που βγάζουν στον δρόμο, ένα τάγμα ας πούμε, παιδιών 20 χρονών, τα οποία είναι ψηλά και ξανθά παιδιά, όλοι δεν ξέρω τι έχουν επιλέξει, είναι ignorance. Δηλαδή δεν ξέρουν ούτε ξέρουν. Θρησκευτική ιστορία, τίποτα καθόλου. Δεν ξέρουν, ας πούμε, να του πει ποιο είναι ο Λούθερος, δεν ξέρουν, ας πούμε. Ποιο είναι ο Πάπας, δεν ξέρουν. Έχουν τέλεια άγνοια ιστορίας, γεωγραφίας, μαθηματικών. Είναι άγνοια. Τέλεια άγνοια. Τα βάζουν από μικρά, τους παίρνουν αυτό το βιβλίο και τους λένε θα γίνεται, ας πούμε. Θέλει να μας πείτε για το σημερινό θέμα κάτι άλλο. Όχι, να πω που είπα για τους Μορμόνους. Ναι. Ακόμα και οι Λουθεράνοι λένε να τους αποφεύγουμε. Σα λέω, είναι φανερό ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητος. Είναι αντιτριαδική, όντως. Και αντιτριαδική είναι και εκτός πραγματικότητας. Και γνωρίζουν... πολλά άλλα δεν παραδέχονται. Δεν είναι μόνο το ότι είναι αντιτριαδική. Δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο κλπ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας πήρατε τηλέφωνο. Προχωρώντας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, βλέπετε το θέμα της σημερινής εκπομπής. Μπορείτε λοιπόν για μία ώρα να μας πάρετε τηλέφωνο, να ακούσουμε τις απόψεις σας για το σημερινό θέμα που έχει να κάνει με το Άγιο Πνεύμα, με τα Θεοφάνεια που εορτάσαμε χτες. Και επίσης, στο τέλος της εκπομπής, ένας τυχερός θα κερδίσει ένα από τα 5 βιβλία μέσα από μια κλήρωση που θα γίνει, τα οποία έχω συγγράψει και μπορεί κάποιος να τα βρει στην Πανεπιστημίου 57 και σε Όλος 114 και σε κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών. Προχωρώντας λοιπόν, κυρία Τζακλή, μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα. Είπαμε λοιπόν ότι το είναι Θεός, είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της αδικότητας και μπορούμε επίσης να αντλήσουμε στοιχεία για το Άγιο Πνεύμα και μέσα από το σύμβολο της πίστεως. Βεβαίως. Μέσα από το σύμβολο της πίστεως που εκεί υπάρχει το όλος ο θησαυρός. Είναι Κύριος το Άγιο Πνεύμα. Θησαυρός της πίστεως μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία για πολύ σημαντικά θέματα, για την Ανάσταση των νεκρών, για τα πρόσωπα της αδικότητας, ναι. για την αϊπάρθενο που υπάρχει βεβαίως. Στην Θεοτόκο, στην Παναγία. Και πολλά άλλα στοιχεία μπορούμε να τα δούμε στην τη τριαδικότητα του Θεού. Υπάρχουν τα λεγόμενα τριαδικά δόγματα. Ναι. Ας πούμε, ο Δαβίδ λέει: είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε δεξιό μου,
έωσου θύσω τους εχθρούς υποπόδιτων ποδών σου. Εκεί είναι δύο κύριοι. Το στο είπε και ο Χριστός μια φορά στη συναγωγή. Τους λέει, δεν μου λέτε ποιοι είναι αυτοί οι δύο κύριοι. Και εννοούσε τον εαυτό του που είναι Υιός Θεού και Κύριος και τον Πατέρα Κύριο. Ναι. Είναι δύο κύριοι, ο Πατήρ Κύριος και ο Υιός Κύριος, και σε άλλα χωρία είναι τρία πρόσωπα εκεί κύριοι, στον Ιερεμία και στον Ισαΐα και, και σε άλλους προφήτες. Βλέπουμε τρία πρόσωπα τα οποία η Παλαιά Διαθήκη δεν μπορεί να τα ερμηνεύσει αυτά τα πράγματα. Ναι. Αλλά υπό το φως της Καινής Διαθήκης, υπό το φως της χριστιανικής διδασκαλίας, δηλαδή το αδιάψευστο στόμα του Χριστού, μας έδωσε τις ερμηνείες όλων αυτών των δυσκόλων χωρίων. Και έτσι σήμερα είμαστε πλήρως κατοχυρωμένοι και ξέρουμε ότι η Αγία Τριάς είναι μία φύσης, μία ουσία, μία θεότης, ένα θέλημα και τρία πρόσωπα. Αυτά είναι, αυτό είναι δόγμα. Θα μου πείτε τώρα, μου λένε πολλοί, εσείς είστε δογματικοί. Μα αν δεν κάνεις μια παραδοχή μέσα στη ζωή σου, μέσα στην επιστήμη σου, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Σίγουρα. Η επιστήμη, κρυφά και δεν το λένε, έχει ένα κρυφό δόγμα. Ας πούμε τα μαθηματικά έχουν το 1 συν 1 ίσον 2. Δεν αποδεικνύεται το 1 συν 1 ίσον 2. Μιλούσα με ένα μαθηματικό, μου λέει πράγματι, αυτό είναι δόγμα. Αφού είναι μια αλήθεια την οποία δεν αφιζητούμε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Η Ευκλήδιος γεωμετρία έχει το δόγμα, το λένε αξίωμα ή οτιδήποτε το άλλο, αλλά στην ουσία τι είναι, μια αλήθεια την οποία παραδεχόμαστε για να προχωρήσουμε. Αυτά λοιπόν που υπάρχουν στις επιστήμες, λεγόμενες επιστήμες, είναι τα κλειδιά για να προχωρήσει κανείς ένα επόμενο βήμα, να μπορέσει να ανοίξει έτσι την μαθηματική του ικανότητα, να ανοίξει ο εγκέφαλός του και να, με βάση αυτών των δύο ραγών, ας πούμε, του τρένου, να προχωρήσει στα επόμενα επιτάγματα. Ωραία. Να βάλουμε μια νοτελεία στη συζήτησή μας και να ακούσουμε έναν ακόμα φίλο. Ναι, σας ακούμε. Ορίστε. Χαίρετε. Γεια σας και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ έχω πρόβλημα στο σπίτι μου. Δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό, αν είναι μία θετική ή αρνητική ενέργεια. Απλά κάποια πράγματα στο σπίτι πιστεύω ότι είναι ανεξήγητα. Ανοίγουν πράγματα μόνα τους, βλέπω σκιές. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτοί είναι καλοί ή κακοί άγγελοι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε καλά, θα σας απαντήσουμε. Δείτε την εκπομπή μας και εμείς αμέσως θα σας απαντήσουμε. Από τόση απόσταση δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει. Αλλά θα συνιστούσα στην αγαπητή φίλη να κάνει έναν αγιασμό στο σπίτι, αν δεν έχει κάνει αυτό, και να λιβανίζει το σπίτι της, να έχει το καντιλάκι της, αν αυτό, να διαβάζει λίγο την Αγία Γραφή, να είναι πιστή χριστιανή και θα δει ότι αυτά τα στοιχεία που έχει ούτε θα τη φοβίζουν ούτε θα ξανάρχονται να εμφανίζονται. Είναι μια. Πολλοί ταλαιπωρούνται από αυτά, αλλά πρέπει να ψάξουν οι ίδιοι να δουν μήπως οι ίδιοι έχουν κάνει κάποιο λάθος στην προηγούμενη ζωή τους και έχουν δώσει την αφορμή, ας πούμε, για να γίνουν κάποια τέτοια περίεργα φαινόμενα. Ο Σατανάς δεν έχει τη δύναμη να ενοχλήσει καθόλου και ουσιαστικά τον πιστό, πραγματικά πιστό χριστιανό, ο οποίος υπακούει στις εντολές του Θεού και εφαρμόζει αυτά που πρέπει να εφαρμόσει. Και έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, κύριε Φουντουλάκη, και να το επαναλάβουμε άλλη μια φορά, ότι όποιος δεν εκκλησιάζεται, δεν κοινωνάει των αχράτων μυστηρίων με όλα τα προηγούμενα που χρειάζεται, δηλαδή να έχει πνευματικό κλπ., δεν κάνει ελεημοσύνη, δεν νηστεύει καθόλου, να διαφορεί για τελείως για την νηστεία και δεν διαβάζει την Αγία Γραφή, αυτά τα πέντε πράγματα, αν δεν τα κάνει, δεν είναι ουσιαστικός και πραγματικός χριστιανός. Αυτά πρέπει να γίνονται έστω και με τη δύναμη που έχει ο καθένας. Δεν είπαμε ότι θα νηστέψει τέλεια όπως νηστεύουν στο Άγιον Όρος, αλλά ας πούμε η Σαρακοστή να μην φάει το κρέας, ξέρω εγώ, να κάνει μια προσπάθεια. Άρα το βίωμα ουσιαστικά, δηλαδή ο τρόπος ζωής του κάθε ανθρώπου, έχει να κάνει εάν δώσει πρόσφορο έδαφος, για να το πούμε πρακτικά αυτό που είπατε, στα πονηρά πνεύματα ή στα αγαθά πνεύματα, έτσι, για να είναι βοηθή κατά τη διάρκεια του βίου τους. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί μέσα από τις εκπομπές μαζί εδώ, κύριε Ατζαγλή, αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Πολλές φορές προσπαθούμε να κάνουμε καλές πράξεις και βλέπουμε ότι να ενυπάρχουν μέσα μας πάρα πολλές σκέψεις που οι σκέψεις αυτές δεν μας βοηθούν να κάνουμε αυτό που αρχικά είχαμε προγραμματίσει. Όντως. Άρα λοιπόν αυτό που διαφέρεται από όλη αυτή την κατάσταση είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή η ίδια μας η ζωή, η ίδια μας η σκέψη, ο ίδιος μας ο τρόπος της ζωής μας βοηθάει και δίνει προσφορό έδαφος για να γίνουν όλα αυτά που είπαμε.
Προχωρώντας λοιπόν, μιλάμε και σημερινή ζωντανή εκπομπή για το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει η κλήρωση. Μπορείτε για 35 ακόμα λεπτά να δώσετε τα στοιχεία σας στο τηλεφωνικό κέντρο και να μετέχετε και εσείς στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής για ένα από τα 5 βιβλία που εγώ έχω συγγράψει. Λέγαμε δύο λόγια, ναι, για την ημέρα των φώτων που πέρασε. Ναι, ναι. Ακριβώς λέγεται επειδή το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τον άνθρωπο και ξέρετε η ευχή των Ελλήνων συνήθως είναι, θυμάμαι από μικρός την είχα αυτή και την άκουγα την ευχή, καλή φώτιση παιδί μου λέγανε. Και δεν καταλάβαινα μικρός τι σημαίνει φώτιση. Εγώ νόμιζα φώτιση ήταν τα φώτα, ας πούμε, οι λάμπες κλπ. Δεν καταλάβαινα μικρός. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας όμως καταλαβαίνουμε ότι αυτό λείπει στον άνθρωπο πάντοτε, η φώτιση του νου και της ψυχής, την οποία τη δίνει ακριβώς το πνεύμα και στη σύγχρονη εποχή, διότι δεν υπάρχει εποχή για το πνεύμα, για τη θεότητα δεν υπάρχει. Για εμάς τους ανθρώπους βεβαίως υπάρχει αυτή η πρόοδος του γήινου χρόνου. Αλλά για το Θεό που δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει και χρόνος. Είναι μια άγλη κατάσταση την οποία δεν μπορούμε εμείς τώρα με λίγα λόγια ούτε μπορούμε να την προσεγγίσουμε με το μυαλό του ανθρώπου, γιατί και το μυαλό του ανθρώπου είναι χτισμένο και δομημένο μέσα στον χρόνο. Αλλά η ψυχή όμως έχει τις δυνατότητες υπερβάσεως του χρόνου. Ναι. Γι' αυτό η ψυχή είναι κάτι το υπερφυσικό, επειδή ακριβώς μετέχει του Θείου. Είναι μια θεϊκή σπίθα, είναι η πνοή του Θεού που έδωσε στον πρώτο άνθρωπο και η οποία μεταφέρεται από τότε σε γενιά, από γενιά σε γενιά, η ψυχή ατομική του κάθε ανθρώπου. Ο Μάρκος τώρα εδώ μας λέγει δύο λόγια για το πώς έγινε ότι έστειλε τον άγγελό του, λέει ο Θεός, πριν από τον Χριστό, πριν από τον Μεσσία δηλαδή. Γι' αυτό λέγεται και πρόδρομος. Πρόδρομος θα πει εκείνος που ετοιμάζει το δρόμο, εκείνος που φτιάχνει το δρόμο. Ή κατά άλλη έννοια, στην αρχαία Ελλάδα, όταν πρόκειται να περάσει ένας βασιλιάς από ένα σημείο, στέλνανε ένα νέο ανέφηβο, ένα δυνατό αθλητικό έφηβο με δυνατή φωνή, στεντόρια φωνή, και άρχισε να λέει ότι θα πλησιάσει, σε λίγο έρχεται ο βασιλιάς. Ανοίξτε τα σπίτια σας, να τον υποδεχτείτε, να τον ραντίσετε με ροδοπέταλα κλπ. Κλπ. Τους προετοίμαζε δηλαδή για να δεχτούν να υποδεχτούν τον βασιλιά. Ναι. Αυτός ήταν ο προπομπός, τον έλεγαν στην αρχή Ελλάδα. Όπως... Ακριβώς εδώ πέρα το Ευαγγέλιο τον λέει άγγελο, γιατί αγγέλει κάτι. Mm-hmm. Στα χωριά τον λένε ντελάλι, δεν ξέρω αν έχετε πάει σε χωριά. Ναι. Ναι, στα παλιά χωριά. Ωραία. Που δεν υπήρχε, ας πούμε, έτσι τότε. Έβγαινε ένας άνθρωπος και άρχισε και έλεγε, ας πούμε. Και ναι, ναι, στα χωριά. Ο τάδε πουλάει το ζώο του, ξέρω εγώ κλπ. Το μεσημέρι θα περάσει ο θείας ο τάδε. Να μείνουμε σε αυτήν την ωραία εικόνα, κυρία Τζακλή, για να ακούσουμε και κάποιους φίλους της εκπομπής. Ναι, σας ακούμε. Ναι, μας ακούτε. Ναι. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Εμπρός. Ναι, σας ακούμε. Πείτε μας. Ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Είναι η πιο αξιόλογη εκπομπή, ειλικρινά. Υπάρχει στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι. Θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε στην επενσάρκωση. Ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δύο λόγια θα πούμε. Γιατί δεν εξαντλείται με δύο λόγια. Θέλετε κάτι άλλο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Ήθελα να σας πω, επειδή έχω μια τεράστια εμπειρία. Μάλιστα. Και είδα καθαρά ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Ωραία. Να σας απαντήσουμε. Μείνετε σε... Ναι. Απαντάμε σε ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Μείνετε κοντά μας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας, κάθε άνθρωπος έχει μία ατομική ψυχή. Ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, θήτα 29, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, στους Εβραίους. Δεν είμαι και έγκριτος θεολόγος. Υπάρχουν άλλοι καλύτεροι, πολύ καλύτεροι από μένα. Δυστυχώς δεν τους έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά πολλοί θα γνωρίζουν τα εδάφια πολύ καλύτερα από εμάς. Πάντως στους Εβραίους, στην επιστολή των Εβραίων, λέει άπαξ απόκειται των ανθρώπων από θανήν. Δηλαδή άπαξ θα πει μία φορά. Μία φορά, ναι. Όπως λέμε το εφάπαξ, έτσι. Μία φορά. Εφάπαξ. Μία φορά λοιπόν πρόκειται να πεθάνει ο άνθρωπος. Αν ζούσε άλλη μία φορά ο άνθρωπος, έμπαινε δηλαδή σε ένα άλλο σώμα η ψυχή αυτή και πέθαινε δεύτερη φορά, θα είχαμε το φαινόμενο της μετεσάρκωσης. Ναι. Ούτε μετεμψύχωση από τα ζώα έχουμε. Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο μας το κλειδώνει αυτό και η διδασκαλία της Εκκλησίας έχει αφορήσει εκείνους οι οποίοι πίστευαν στην αρχή στη μετεσάρκωση, όπως ήταν Οριγένης. Οριγένης, παρόλο που ήταν πατέρας της Εκκλησίας, αφορήθηκε γι' αυτό το λόγο. Νομίζω ότι έχουμε και άλλο τηλεφώνημα. Ναι, ναι. Ναι, σας ακούμε. Θα επανέλθουμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Νομίζω σχετικό με το κεντρικό θέμα της αυξηνής συναντήσεώς μας είναι και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου της περασμένης Κυριακής. Ακριβώς. Που εκεί βλέπουμε τον τίμιο πρόδρομο να βγαίνει στην έρημο κηρύσσον των ερχομών του Χριστού. Θα το πούμε. Άγωνο το κλίμα της ερήμου. Αγκάθια και ερπετά ο πληθυσμός της. Καταραμένος τόπος, θα λέγαμε, για τον άνθρωπο βασιλιά της γης. Της γης που ο Θεός
του την χάρισε για να τον υπηρετεί και να τον τρέφει. Παρά τα αυτά, η αμαρτία κατάντησε τον άρχοντα αυτόν ανυπάρχου στο Θεό και λάτρη της ύλης στις ερημωμένες από απουσία του Θεού καρδιές των ανθρώπων πορεύεται ο Ιωάννης σε αυτόν τον σκοπό και να ετοιμάσει τον ερχομό του Χριστού. Μάλιστα. Ο ερημήτης αυτός αφήνει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Νομίζω ότι ακόμη ο ερημήτης αυτός, ο Τίμιος Πρόδρομος, αφήνει τον πολύπο χώρο της πόλεως και του όχλου για να γευθεί, μα περισσότερο να ζήσει την ζωή, την εγκρατή διαδίωση και άσκηση της διατροφής του. Τόπος δοκιμασίας και έρημος, απόλυτης επιβολής του πνεύματος πάνω στην ύλη. Προετοιμάζει τον πρόδρομο και τον ικανώνει να αναπτύξει το κεφάλαιο της πετάτης ευθύνησης αναγεννήσεως του ανθρώπου. Τους μπενσκότη και θανάτου καθημέρα. Ακριβώς. Από τότε με λυγές του Θεού ενδυναμώνται και αρχίσανται στο φρόνημα. Θα πούμε το χρονικό αυτό, ναι. Ναι, βεβαίως. Από την ανθρώπινη κοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε... σκοπεύοντας στην αγγελική ιδιότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ακριβώς, το ρόλος του έχουμε... ναι. Ήταν να ετοιμάσει την οδό Κυρίου, όπως λέγεται το Ευαγγέλιο, και να δώσει βάφτιζος με μετανοίας και άφεση των αμαρτιών, συγχώρηση, και να τους πει ότι μετά από μένα έρχεται ο ισχυρός, μετά από μένα έρχεται ο Μεσσίας. Δηλαδή ήταν πρόδρομος ακριβώς του Χριστού. Γι' αυτό και ο Χριστός στηρίστηκε στη μαρτυρία του κατά κάποιο τρόπο και τους είπε μετά: ακούσατε τον πρόδρομο τι σας έλεγε. Γιατί τον παραδεχτήκανε οι Εβραίοι τον πρόδρομο. Να ακούσουν δυνατό. Μας κάνει νόημα το ηλεκτρικό κέντρο ότι έχουμε κάποια γραμμή. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε. Ομιλείτε. Μας ακούτε. Σας ακούμε, είστε στον αέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και ευλογημένο. Το κύριο Κουντουλάκη προσωπικά εγώ δεν το ξέρω ούτε για τον κύριο Τσακρή βέβαια, αλλά τον κύριο Τσακρή τον ακούμε από την Πειραιακή Εκκλησία. Μάλιστα. Χρόνια τώρα. Και συγχαρητήρια και στο σταθμό που σας φιλοξενεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να σας πω, με συγχωρείτε, να υπενθυμίσω δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα λέγεται και Παράκλητος. Λέγεται Παράκλητος. Και ο κόσμος δεν το ξέρει πολύ καλά αυτό. Και με συγχωρείτε που κάνω το δάσκαλο. Όχι, καλά κάνετε. Σας ακούμε. Είναι χρήσιμο αυτό. Εσείς δηλαδή. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και μάλιστα, επειδή το πει είναι κεφαλαίο. Επειδή το πει είναι κεφαλαίο. Παράκλητος. Παράκλητος σημαίνει και πρόσωπο. Η πόλη και εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι τα ονόματα γράφονται με κεφαλαίο. Με κεφαλαίο. Λουκάς, και είναι το πει αυτό πολύ σωστά. Επομένως είναι κεφαλαίο το όνομα ακριβώς επειδή είναι πρόσωπο ο Παράκλητος. Οπότε, όπως λέγαμε, για να γυρίσουμε λίγο, να μην αφήνουμε ερωτήματα, λίγο γιατί με τεσσάρκωση να ολοκληρώσουμε. Μέχρι να έχουμε κάποιο καινούριο τηλέφωνο. Λοιπόν, αφορίστηκε ο Γέννης για αυτόν τον λόγο, γιατί με τεσσάρκωση. Ο Πλάτωνας, σύμφωνα με τις παλιές δοξασίες του Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων και των Αράβων, μάλλον των Αιγυπτίων, έτσι. Οι οποίοι είχαν τη μετεψύχωση εκεί και πίστευαν ότι τα ζώα έχουν, οι άνθρωποι πηγαίνουν σε ζώα, γι' αυτό και λάτρευαν τα ζώα και τα βάζανε μέσα σαν κτερίσματα, μέσα στο στάφους, ας πούμε κλπ. Όλα αυτά δείχνανε ότι ήταν αυτό το είδος του πολιτισμού. Με τον χριστιανισμό όμως αυτό το πνεύμα ατονεί, έρχεται ο Χριστός ο οποίος λέει ότι αυτός ο τυφλός δεν φταίει για το ότι είναι τυφλός. Κοιτάξτε το εκεί στον τυφλό που λέει. Και τον ρωτήσαν οι μαθητές του, φταίει αυτός που είναι τυφλός. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο της μετεσάρκωσης, όπως λένε οι μετεσάρκωτες και σήμερα οι Ινδοί πιστεύουν πάρα πολύ στη μετεσάρκωση, θα έπρεπε να φταίει αυτός, διότι εξεπλήρωνε το κάρμα του, όπως λένε.
Όμως ο Χριστός είπε ότι αυτός δεν φταίει. Αφού λοιπόν αυτός δεν φταίει, πάνε ότι δεν υπάρχουν εναλλαγές. Τώρα, ο αγαπητός φίλος έχει πει ότι έχει μια εμπειρία. Πρέπει να την εξετάσει καλά αυτή την εμπειρία, διότι μέσα στις εμπειρίες αυτές μπορεί να εξέρχεται και ένα πονηρό πνεύμα και να μας θολώνει τα νερά και να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Θέλει λοιπόν ένας πνευματικός να του εξηγήσει ακριβώς αυτά τα πράγματα, διότι μόνοι μας καμιά φορά και το παραμικρό πράγμα μπορεί να μην το δούμε, να το περάσουμε έτσι. Ενώ ένας άλλος θα το δει. Γι' αυτό λέει, ας πούμε, που είναι δύο και τρεις συνηγμένοι, είμαι και εγώ μεταξύ τους. Χρειαζόμαστε μια βοήθεια. Πρώτον. Δεύτερον, όταν η Εκκλησία λέει στη διδασκαλία μας δεν υπάρχει μετεσάρκωση, πώς ένας Ορθόδοξος Χριστιανός εγωιστικά μπορεί να επιμένει σε αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πει, εφόσον η Εκκλησία, ας πούμε, αυτό το πράγμα, εξάλλου, αν υπήρχε στο Ευαγγέλιο, θα ήταν η σποντιλική στήλη. Το κορυφαίο δόγμα της Εκκλησίας θα ήταν η μετεσάρκωση. Ενώ η λέξη μετεσάρκωση δεν υπάρχει πουθενά στο Ευαγγέλιο, ούτε στην Παλαιά, ούτε στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, ήταν μια προχριστιανική θεωρία, η οποία με την, η Εκκλησία μας, με τη διδασκαλία του Χριστού, τα έχει βάλει τα πράγματα όλα κανονικά και μάλιστα λένε ότι η μετεσάρκωση συμπίπτει με εκείνο που είχε πει ο αρχαίος Σόφης, δεν θα πεθάνετε. Τους δίνει δηλαδή μια περαιτέρω ανάπτυξη για να μπορούν να ζήσουν και μια άλλη ζωή. Ας το δούμε και αυτό, μήπως είναι και η πονηρία του δαίμονα που μας δημιουργεί την αίσθηση ότι έχουμε κι άλλο καιρό από αυτόν. Ενώ η Εκκλησία μας λέει, κοιτάξτε, μέχρι να κλείσετε τα μάτια σας πρέπει να αγωνιστείτε, διότι μετά, εν το άδειο δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει μετάνοια, ναι, τονίζεται. Επομένως, αφού δεν υπάρχει μετάνοια μέχρι τον άδειο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην δίνουμε μακρύ σκηνή σε αυτό που λέμε. Σωστά. Άλλη ζωή και επόμενη ζωή. Μπορεί να πέσει κάποιος σε μια παγίδα και να πει ότι, όπως λέτε. Τώρα είναι πολλά και τα άλλα. Πού βρεθήκαν οι ψυχές, εφόσον τα σώματα είναι περισσότερα. Δεν αντιστοιχούν στα ίδια σώματα οι ψυχές. Πρέπει δηλαδή 10 άνθρωποι να είναι αυτοί που μετεσαρκώθηκαν στις επόμενες γενιές. Υπάρχουν δηλαδή πολλά ερωτηματικά. Και έτσι φιλικά και με αγάπη θα ήθελα να πω στον αγαπητό φίλο να διαβάσει τους πατέρες της Εκκλησίας και ας φύγει, ας πούμε, λιγάκι από αυτό, ας απομακρυνθεί από αυτό και ας δει και την Ορθόδοξη διδασκαλία. Έτσι. Ναι. Έχουμε όμως ένα τηλέφωνο και θα προχωρήσουμε. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, αγαπητοί μου φίλοι. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μιλάτε πάρα πολύ όμορφα και οι δύο. Ευχαριστούμε. Ήθελα να πω κι εγώ εσείς... να συμμετάσχω λέγοντας ότι. Μας συμπληρώνετε. Τι είπατε? Μας συμπληρώνετε, λέω εσείς. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Παράκλητος. Σημαίνει είναι το παρακαλώ, παρηγορώ. Παρηγορώ. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα μας παρηγορεί κατά κάποιο τρόπο στην κοιλάδα του πλασμόνου που βρισκόμαστε. Μέχρι να πάμε στην ουράνιο βασιλεία να αποκατασταθούμε, να μην κλαίμε πια και να χαμογελάμε και, να... και τα δάκρυα να είναι δάκρυα χαρά. Έτσι, έτσι. Χαίρετε. Να είστε καλά. Επίσης. Λακωνικά και ωραία. Ναι, ωραία. Όλοι οι φίλοι είναι σύντομοι σήμερα γιατί όπως ναι, ξαναπεί, ο τηλεοπτικός χρόνος. Είναι πολύτιμος, πρέπει να ακουστούν πολλές απόψεις, να γίνει συζήτηση, διάλογος για να καταλήγουμε σε συμπεράσματα αλλά και να γινόμαστε κατανοητοί. Να δώσουμε και μια πιο ευχάριστη νότα. Δεν πιστεύω ότι ο αγαπητός φίλος ήθελε να το πει, να το ολοκληρώσει, να το δέθω και ο χρόνος. Ότι και από εδώ γεννιέται η Βασιλεία των Ουρανών. Σίγουρα. Ανεπαίσθητα μέσα στην ψυχή μας σιγά-σιγά, ανατέλει η αιώνια ζωή. Και υπάρχει μια πρόγευση. Εντός, ναι, η πρόγευση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέει και ο πατέρας Πορφύριος. Και ο Χριστός είπε: εντός ημών κατοικεί η Βασιλεία των Ουρανών. Να μην την περιμένουμε την τελευταία στιγμή που θα κλείσουμε τα μάτια να μπούμε στη Βασιλεία, αλλά να έχουμε μια πρόγευση της Βασιλείας. Και τι θα πει η πρόγευση της Βασιλείας? Να έχουμε προσωπική σχέση με τον Χριστό. Σίγουρα. Δηλαδή, να πιστέψουμε από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό, πραγματικά όμως πιστεύει, αρχίζει και γεννιέται μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Σίγουρα. Έτσι, ναι, είναι μια άλλη γέννηση, πνευματική γέννηση, η οποία αρχίζει από εδώ. Και κυοφορείται μέχρι την. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει έτσι να θίξουμε στο σημείο της εκπομπής αυτής, κυρία Τζαγκλή, είναι το ζήτημα ότι βγαίνουν κάποια συμπεράσματα μέσα από τη βάπτιση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ένα λοιπόν πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι μέσα στη βάπτιση ο Ιησούς Χριστός, θέλοντας λοιπόν να διαφανούν κάποια στοιχεία, πρώτον ότι ήταν τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, επίσης. Μέσα λοιπόν από τη βάπτιση που ο Χριστός μπήκε στο νερό και αμέσως βγήκε, ενώ οι άνθρωποι εκείνη της εποχής μπαίνοντας στο νερό και υπήρχε ναι, εξομολόγηση μέσα από τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς βγήκε αμέσως, θέλοντας να δείξω, ήταν αναμάρτητος. Το λέμε αυτό γιατί όπως θυμόσαστε κυρία Τζακλή, πολλές φορές υπήρξαν απόψεις τελευταία χρόνια που ακούστηκαν διάφορες εκδοχές για τον Ιησού Χριστό, όμως ο Χριστός ήταν Θεός και άνθρωπος και ήταν αναμάρτητος. 100% δεν υπέπεσε... Θεός, 100% άνθρωπος, όχι 50% Θεός και 50% όπως λένε. 100%, 100% άνθρωπος, 100% Θεός. Ήταν αναμάρτητος. Αναμάρτητος. Γιατί θυμόστηκε διάφορες ταινίες. Γεννήθηκε ασπόρος,
για τις επενεργίες του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό είπε και η σάρκα μου εμένα, πνεύμα εστί, δηλαδή είναι γεννημένη από το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό δίνει ζωή αιώνια. Ενώ η σάρκα η δική μου, η δική σας και των άλλων δεν μπορεί να δώσει παρά σπέρμα για έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να δώσει την αιωνιότητα, ενώ ο Χριστός δίνει την αιωνιότητα, επειδή ακριβώς η σάρκα του είναι αναμάρτητη, είναι τέλεια σάρκα ανθρώπινη και όχι μόνο αυτό, αλλά εθέωσε τον άνθρωπο, ήδη είναι τεθεωμένος ο άνθρωπος, πώς όμως, σαν έννοια, σαν ανθρωπότητα, σαν ανθρώπινη υπόσταση. Γιατί βρίσκεται κοντά στον θρόνο του Πατρός. Είναι μεγάλο πράγμα δηλαδή αυτό το πράγμα. Μας έχει πάει δηλαδή κοντά στον θρόνο του Θεού ο Χριστός. Και λέει, ελάτε, πιστέψτε με, αγαπήστε με, να σας πάρω κοντά μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που μπορεί να υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να είπε αυτά τα λόγια. Γιατί δεν μπορούσε να πει κανείς αυτά τα λόγια. Δεν μπορούσε κανείς να πει αυτά τα λόγια. Έχουμε όμως το τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Ναι, ναι. Ναι. Γεια σας. Λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούμε καλά. Αυτό που είπατε. Ναι. Ακούτε. Ναι, ναι. Που 100% που βάζετε τον αριθμό, α πούμε, και 100% άνθρωποι και το. Και τι ωραία. Και τι ωραία και τι απλά. Να. Όχι, γιατί υπάρχουν μεγάλες παρέξεις. Λοιπόν, πολλοί θα πέσουν και πολλοί θα πέσουν. Είναι σημείο αντιλεγόμενο. Είναι καλό, είναι θύμα καρδιά. Ακριβώς όπως είπατε, κύριε Βασίλη. Εγώ εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι, πριν προχωρήσουμε, να υπενθυμίσω λίγο ότι μπορεί κάποιος να τηλεφωνεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής για 20 λεπτά περίπου ακόμα για να πάρει μέρος στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα για να κερδίσει ένα από τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Που τα βιβλία αυτά μπορεί κάποιος να τα βρει στην Πανεπιστημίου 57, στη Σόλωνος 114, στα Public όλη σε Ελλάδος. 5 βιβλία που μιλάνε για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, για τον Πλοτίνο, τον Πλάτων, τον Αριστοτέλη και τις μεγάλες μορφές του πατερικού κόσμου. Ένα άλλο λοιπόν σημείο που πρέπει να καταδείξουμε είναι ότι πού μπορεί κάποιος να βρει το Άγιο Πνεύμα. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι ότι και μέσα από το βάπτισμα, μέσα από το χρίσμα μπορεί κάποιος να βρει, μέσα από τα μυστήρια γενικότερα. Είναι τόσο άφθονο. Είναι το πανταχού παρόν και ο παράκλητος, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι η συνηθισμένη προσευχή μας, έτσι. Δεν την έχετε πάρα πολύ καλά υπόψη σας. Βασιλεύου ουράνιε παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόν. Δεν είναι τόσο κοινό το στοιχείο του παρακλήτου στο να διάχυτο μέσα στον κόσμο. Ούτως ώστε δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάπου και να πεις θα πάω σε άλλο μέρος, θα τον βρω, έτσι δεν είναι. Και τη σημασία του Αγίου Πνεύματος, κύριε Τζεκλή, τη βλέπουμε, διότι όπως πολλές φορές έχει τεθεί ως ερώτημα μέσα από αυτήν την εκπομπή, είναι ότι τονίζεται ότι η ευλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται. Και πολλοί ρωτάνε, πολλοί φίλοι, και εσύ μέσα στις αρχές της εκπομπής, ναι, μας πήρε κάποιος πριν ξεκινήσουμε, ναι, ναι, και ρώτησε αυτήν την ερώτηση, ναι, και άλλες φορές μπορούμε να το απαντήσουμε λίγο, πείτε μας την άποψή, να το αναλύσουμε λίγο, να το συζητήσουμε. Η φοβερότερη ευλαστημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος είναι να μην δεχτούμε πρώτα, να είμαστε άθεοι. Ο αθεϊσμός είναι βλασφημία κατά του Θεού. Αγνοείς το Θεό. Λες ότι δεν υπάρχει Θεός. Εσκεμμένα ή όχι, κάνεις μια φοβερή, ας πούμε, αμαρτία. Δηλαδή δεν δέχεσαι το δημιουργό σου, δεν δέχεσαι εκείνο που έφτιαξε τον κόσμο, δεν δέχεσαι το σωτήρα σου, δεν δέχεσαι τίποτα. Τώρα, βλασφημία του Αγίου Πνεύματος αναγκάστηκε ο Χριστός να το πει στους Φαρισαίους όταν είπανε ότι κοιτάξτε, λέει, με τη συνέργεια του Σατανά κάνει αυτό. Δηλαδή είναι τόσο σκοτισμένος ο νους του ανθρώπου, ούτως ώστε τα πράγματα του Θεού τα θεωρεί τα πράγματα του Σατανά. Αυτή είναι ουσιαστικά η βλαστήμια του Αγίου Πνεύματος, αλλά για να μην μπερδευόμαστε πάρα πολύ, να το πούμε και πιο απλά, είναι η απιστία. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στον Χριστό έχει βλαστημίσει το Άγιο Πνεύμα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία. Διότι αν δίχως πίστη στον Χριστό δεν γίνεται σωτηρία. Δεν γίνεται σωτηρία. Είναι μια δικλίδα αυτή που δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή λοιπόν είναι η ύβρις κατά του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι η μόνη αμαρτία που δεν συγχωρείται. Βέβαια, δεν συγχωρείται όχι η αμαρτωλότητα και η μετάνοια, η αμετανοησία. Όταν ο άνθρωπος μείνει αμετανόητος και άτεγκτος και νομίζει από τον εγωισμό του ότι είναι μόνο αυτός και τίποτα άλλο. Και λέει ο Ντοστογεύσκη ότι αν δεν υπάρχει Θεός, τότε εγώ είμαι Θεός. Ναι. Βέβαια, ο Ντοστογεύσκη ήξερε, ναι, και ήταν άνθρωπος που πίστευε, άνθρωπος του Θεού. Αλλά είπε αυτό για να καταλάβουμε ότι ο εγωισμός του ανθρώπου δεν αφήνει περιθώριο για να υπάρξει ο Θεός, ναι, 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 μέσα, ναι, στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι φοβερό.
Να πούμε δύο λόγια για το πώς έγινε. Βεβαίως. Και να, αμέσως να σε δώσω. Ναι, 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 πείτε μαζί μου και να το προχωρήσουμε. Ναι, βεβαίως. Ήρθε ο Ιησούς από τη Γαλιλαία και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη. Βλέπουμε τον Χριστό να μεταφέρεται από τη Γαλιλαία και να πηγαίνει στην έρημο του Ιορδάνη. Του Ιορδάνη. Γιατί εκεί βάφτιζε ο Ιωάννης. Δηλαδή ήταν μεγάλη τιμή και για τον Ιωάννη να δεχθεί τον Χριστό. Μόλις τον είδε ο Ιωάννης, νομίζω ότι έχουμε ένα. Ναι, 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 ναι. Καμιά άλλη τελεία. Ας πάρουμε το τηλέφωνο και θα συνεχίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σας ακούμε. Εγώ μιλάω. Βεβαίως, εσείς μιλάτε. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Να σας ευχαριστήσω για την εκπομπή σας. Και ευχαριστούμε πολύ. Είστε μία όαση στο τηλεφός. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να σας πω το εξής που μου συμβαίνει κάτι. Ναι. Είχα κι εγώ μία απορία. Τι θα πει να βλαστημία του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Δεν έχω ακούσει κάποιον να βλαστημάει το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, είναι έμεση η βλαστημία αυτή. Είναι έμεση. Ναι, όχι, ναι, άμεση. Αλλά εγώ νόμιζα ότι η βλαστημία εννοεί, ξέρετε, την κανονική βλαστημία. Ναι. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν κατέβηκε ως άνθρωπος, ναι, δεν έχουμε στοιχεία να το προσωποποιήσουμε εμείς και δεν προσωποποιείται όπως νομίζουμε ή όπως προσωποποιήθηκε ο Χριστός. Είναι πρόσωπο μεν, θεϊκό πρόσωπο. Στη βάπτιση αλλά δεν είναι ενθρώπιση. Το περιστέρι, ήταν η μορφή, ναι, του περιστέρι. Είναι συμβολικά το περιστέρι. Ναι. Δεν είναι ενθρώπιση το Άγιο Πνεύμα. Ίσως για αυτόν τον λόγο, ναι, δεν έχουν πάλι λαβές οι άνθρωποι, ναι, για να το βλαστιμούν. Για πείτε μας. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, πείτε εγώ μας. Δεν μπορούσα μέσα στο μυαλό μου να το καταλάβω. Εν ναι, ναι. Γιατί ακούστε να δείτε τι μου συνέβη. Ναι, πείτε μας. Κάθε πρωί διαβάζω ένα κεφάλαιο τη Ιωσή Βεφή. Και έγινε συμπτωματικά, γιατί το είχα μέσα στο μυαλό μου συνέχεια να ρωτιόμουν μέσα μου, να ρωτιόμουν πού θα πει πλαστημία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί πριν από μία εβδομάδα το είχα ακούσει σε κάποια ομιλία. Και αυτό μέσα στο μυαλό μου συνέχεια το είχα μέσα στο μυαλό. Και με το που ανοίγω το Ευαγγέλιο το πρωί, πέφτω στο κεφάλαιο αυτό που εξηγήσατε λίγο πριν. Και έχω την τρεμπέλα το με την ευγενία. Ακριβώς, ναι, να το δείτε. Και μου εξήγησε. Δηλαδή τώρα αυτό δεν το θεωρώ σύμπτωση. Όχι. Δηλαδή μου απάντησε ο Θεός. Είναι ένας ιονός για την πνευματική σας πρόοδο. Ναι, γιατί ρωτιόμουν μέσα μου συνέχεια. Έτσι, έτσι. Και πέτυχα να διαβάσω αυτό το κεφάλαιο. Σωστά, πολύ ωραία. Πολλές φορές μας έχει τύχει να έχουμε κάποιο πρόβλημα, να ανοίξουμε την Αγία Γραφή τυχαία και να μην ξεχνάμε. Πολλές φορές σημαίνει αυτό. Πώς συμβαίνει. Πολλές φορές. Έχουμε κάποιο ερώτημα, ναι, και ανοίγουμε και μας δίνετε μια απάντηση. Αυτό ήθελα. Να είστε καλά. Εμείς είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη, 7 με 8. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, σας ακούμε. Άλλη γραμμή έχουμε. Γεια σας. Δεν ξέρω την αυτό που πήρα για δεύτερη φορά. Κύριε Βασίλη, δεν υπάρχει τύχη, έτσι που το λέω είναι πολύ. Λοιπόν, μνημονεύσω τον κύριο Δεμένα και κυρία Πραγματική Κοπέλα. Θα πω και εγώ τώρα, θα μνημονεύσω τον κύριο Παναγόπουλο. Ο οποίο είπε, όλοι είμαστε το ίδιο λίγο σχολείο, αλλά η διαφορά είναι που θα είναι πλησιόν του δεδομένη και σα λένε ότι ήταν εκεί. Και κάτι άλλο από την αποκάλυψη του κυρίου μα. Μέγα το μυστήριο της σωτηρίας, μέγα το μυστήριο της απολύτως. Έτσι είναι. Είπα προηγουμένως, όχι τώρα, προηγουμένως, ότι όλα είναι ζήτημα καρδιάς. Έτσι είναι. Να δεχτούμε τη μεγίστη δωρεά. Αν δεν τη δεχτούμε, τέλος καταλαβαίνουμε γιατί. Έχετε δίκιο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κάποια. Ωραία. Είναι αδιανόητο πως δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ναι, κύριε Πλουλάκη. Ωραία, ναι, είχαμε σταματήσει και διαβάσαμε. Εγώ σας έχω διακόψει. Όχι, όχι, να ολοκληρώσουμε λίγο. Λοιπόν, και την ώρα που βαφτίζονταν ο Χριστός, α, μόλις τον είδε ο Ιωάννης, έμεινε ο Ιωάννης, έμεινε κόκαλο. Του λένε τι έπαθες, τι έχεις, ξέρω εγώ κλπ. Να τα πούμε έτσι λίγο τώρα, λίγο διαφορετικά και για τους μικρότερους φίλους που ακούνε. Έμεινε να τον κοιτάζει τον Χριστό. Λέει, μην μιλάει κανένας, λέει. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, λέει, που σας έλεγα. Τον εγνώρισε αμέσως. Διότι του είπε ο Θεός προφητικά, μίλησε στον προφήτη δι' Αγίου Πνεύματος πάλι και του είπε: όταν δεις τον Χριστό, θα καταλάβεις ότι αυτός είναι, γιατί θα δεις το Άγιο Πνεύμα να μένει επάνω του συνεχώς. Και όταν το είδε ο Ιωάννης, έπεσε, θα πέσει στα γόνατα οπωσδήποτε, να τον προσκυνήσει και του λέει ο Χριστός: σήκω, σήκω, γιατί πρέπει να βαφτιστώ. Και του λέει: εσύ θα βαφτιστείς από μένα, λέει: Κύριε, λέει, εγώ να βαφτιστώ από σένα. Όχι, λέει, αυτή τη στιγμή άστε τώρα αυτά. Δεν είναι, πρέπει να εκπληρωθεί πάσα δικαιοσύνη. Δηλαδή το έργο πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει συνεχιστεί. Να βαπτιστώ για να δώσω, πώς το λένε, το μήνυμα του βαπτίσματος για τους χριστιανούς. Διότι όποιος χριστιανός δεν βαπτίζεται, δεν μπορεί να μπει μέσα στο σώμα του οι αβάπτιστοι, δεν μπορούσαν να ακούσουν μετά το, δεν μπορούσαν να, πριν από το πιστεύω, έπρεπε να βγουν έξω από τη λειτουργία. Μην κοιτάτε σήμερα που έχει γίνει έτσι. Οι αβάπτιστοι έπρεπε να κατηχηθούν πρώτα και εφόσον θέλουμε με ελεύθερη συνείδηση, δίχως κανένα εξαγκασμό και επιθαναγκασμό, να προσέλθουν στο μυστήριο του βαπτίσματος. Και αφού βαπτιστούν, μετά να μπουν μέσα στην εκκλησία. Ήταν η λειτουργία των κατοικουμένων. Ναι, βέβαια. Όπου πήγαν κάποιες ευχές και μετά φεύγαν κατά τη διάρκεια. Και κάποιος ρώτησε, λέει,
Ποιος έχρισε με λάδι τον Χριστό? Ο πρόδρομος δεν μας λέει να τον έχρισε με λάδι. Μα ο Χριστός δεν χρήεται με λάδι, χρήεται από το Θεό και από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά εμείς για να κάνουμε το μυστήριο έπρεπε να χρηστούμε στο όνομα του Χριστού. Ο Χριστός δεν μπορούσε να χρηστεί στο όνομά του. Καταλάβατε? Ναι, γιατί ναι, μερικοί ναι. ρωτάνε, ας πούμε, κλπ. Αλλά πάμε παρακάτω, επειδή το χρήσμα γίνεται με έλαιο, το λάδι. Και είδε το πνεύμα εν είδη περιστεράς να εμφανίζεται και λέει το πνεύμα εμφανίζεται εν είδη περιστεράς. Όλοι το είδανε? Όχι. Τα μυστήρια του Θεού δεν τα βλέπουν όλοι και στον ίδιο βαθμό, αλλά όποιος είναι πιο προχωρημένος βλέπει περισσότερα πράγματα, όπως οι Άγιοι που βλέπουν άλλους Αγίους μέσα στο ιερό και εμείς δεν τους βλέπουμε, βλέπουν αγγέλους. Στη Θεία Λειτουργία λέει ήρθανε πολλοί άγγελοι σήμερα, λέει κάποιος παππούλης, ο οποίος τους έβλεπε. Εμείς δεν τους βλέπουμε. Για να τους δούμε πρέπει να αποκτήσουμε μάτια Αγίου. Αυτό λίγο κομμάτι δύσκολο μου φαίνεται, αλλά όσο μπορεί ο καθένας, κάτι αντιλαμβάνεται περισσότερο εκείνος ο οποίος είναι κοντύτερα προς το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται, το βλέπει ο Ιωάννης καθαρά και ακούγεται και φωνή από τον ουρανό η οποία λέει «Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, στον οποίο δηλαδή έχω ευχαριστηθεί, πολύ». Κάνει τη σύσταση και η φωνή του Θεού και το περιστέρι το οποίο κατεβαίνει εν είδη περιστερά στο Άγιο Πνεύμα και ουσιαστικά δίνει τη σφραγίδα της βαπτίσεως του Χριστού με το Άγιο Πνεύμα. Και οι ευχές της Εκκλησίας, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ όμορφες. Ευχόμαστε να γίνει αυτό το είδος εισίαση ασθενειών και αγιασμού όλης της φύσεως και όντως ο ορατός και αόρατος κόσμος αγιάζεται εκείνη την ημέρα, τη επιφανία του Αγίου Πνεύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε και ορατά κατά κάποιο τρόπο. Και δεόμεθα, λέει, του Κυρίου δεηθόμε, λέει, κάθε ευχή στο τέλος. Αγία Τριά υπέρθε, το φως το απρόσιο, φώτισε τα της διανοίας μου όματα. Όματα σημαίνει τα μάτια της διανοίας μου και συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Θεέ μου και Ιε Θεού μονογενές, δόξα σε τον εκτενή και τέλειον επιφανέντα Θεό. Δοξάζουμε τον επιφανή και τέλειον. Σήμερα η χάρη του Αγίου Πνεύματος διαλάμπει, σήμερα δε φέλες δικαιοσύνη στους ανθρώπους λούζουν, σήμερα όλη η φύση αρδεύεται με τη χάρη του Θεού. Σήμερα το πικρό είδωρ του Μωυσέως, ξέρετε ο Μωυσής μέσα στην έρημο είχε χτυπήσει το ραβδί του κάπου επειδή του λέγανε θέλουν να πιούν νερό, στη Μερά νομίζω, αλλά εκεί το νερό δεν ήταν καλό, ήταν γλυφό, ήταν πικρό, λέει η Αγία Γραφή. Και ο Μωυσής με το σταύρωσε με το ραβδί του και το έκανε γλυκό. Ακριβώς αυτή η σταύρωση είναι η επέμβαση του Θεού στον κόσμο που μεταφέρει, μεταλαμπαδεύει, μετουσιώνει, καλύτερα μετουσιώνει το πικρό νερό της ανθρωπότητος σε γλυκό νερό σωτηρίας. Οδόν σωτηρίας απεργάζεται ο δεσπότης. Σήμερα ο δεσπότης επήγεται, λέει, να βαπτιστεί. Είδατε που του είπε ότι κάνε γρήγορα, διότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Και ο Ιορδάνης εστάφει προς τα πίσω. Θεωρών το πνεύμα το Άγιο και το Χριστό, ο Ιορδάνης εστράφει προς τα πίσω. Αυτά για να μην κουράσουμε και υπερβολικά. Ωραία. Θέλουμε δύο στοιχεία, επειδή πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Περνάμε στην τελευταία ενότητα. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι όποιος επιθυμεί να μιλήσει μαζί μας και να μας πει την άποψή του για το σημερινό θέμα μπορεί να το κάνει στα τηλέφωνα της εκπομπής και επίσης υπάρχουν ακόμα μερικά λεπτά για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε ένα από τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει δωρεάν και να γίνει μια κλήρωση που ένας τυχερός θα κερδίσει ένα από τα 5 βιβλία που εγώ έχω συγγράψει, που τα βιβλία αυτά υπάρχουν και στους όλους 114 αλλά και στην Πανεπιστημίου 57, που τα βιβλία αυτά αναφέρονται στα θέματα των εκπομπών και μιλάνε για τη σύνδεση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατρικής θεολογίας. Κύριε Τσακλή, θέλω δύο στοιχεία να τονίσουμε που πολλοί φίλοι δεν το γνωρίζουν. Πρώτον, ότι βλέπουμε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού, που κάθε Κυριακή και στις μεγάλες εορτές και όταν τελείται η Θεία Λατρεία, πάντοτε σώμα, γίνεται σώμα και αίμα του, γίνεται σώμα και αίμα του Θεατρόπισου Χριστού, άρα γίνεται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ένα στοιχείο. Ναι, γίνεται με τουσίωση και όχι μεταβολή, όπως λένε οι Ρωμακαθολικοί. Όχι, με τουσίωση. Με τουσίωση. Είναι το σωστό, είναι η σωστή ορολογία. Βέβαια. Είναι με τουσίωση. Έχουμε όμως ένα τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Μεταποίησον, λέει η ευχή. Ναι, μεταποίησον. Το μεν άρτο εις σώμα του Κυρίου, το δε αίμα, το δε ίνον εις αίμα Κυρίου. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Γεια σας. Ναι, μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Ναι, ήθελα να μου πείτε αν υπάρχουν ιστορικά τράνταχτα στοιχεία για την ύπαρξη και τη θεότητα του Χριστού. Βεβαίως. Βεβαίως, να σας απαντήσουμε. Ωραία, περιμένω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σκεφτόμουν, κύριε Τσακλή, αμέσως να απαντήσουμε στον, ναι, στο φίλο. Εγώ σκεφτόμουν, ναι, έχουμε τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Θα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θέλω να μου πείτε, γιατί βαπτίζεται ο Χριστιανός σήμερα ο μικρός. Μάλιστα. Κανονικά να πρέπει να είναι μεγάλος για να πούμε το πιστεύω και να βαπτιζόμαστε. Έγινε, θα το πούμε. Ναι, περιμένω. Λοιπόν, δύο στοιχεία. Δύο κεφαλαιόδη πράγματα. Ναι, 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 ναι. Εγώ σκεφτόμουν την επόμενη Πέμπτη να μιλήσουμε για την θεότητα και τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία, επειδή σήμερα είναι για το Άγιο Πνεύμα το θέμα, μπορούμε έτσι να απαντήσουμε με δύο λόγια. Όμως, την επόμενη Πέμπτη σκεφτόμουν να μιλήσουμε για τις μαρτυρίες που υπάρχουν για την ύπαρξη του Ιησού Χριστού. Βεβαίως. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός. Ωραία. Και το άλλο. Όπως φρονείτε. Πολύ καλά. Λοιπόν, ιστορικά στοιχεία περί της πάσης του Χριστού. Έχουμε τέσσερις ιστορικούς. Αν θέλετε, γράφτε τους. Τώρα είπα τέσσερις, θα τους θυμηθώ όμως. Εν πάση περιπτώσει, αφού τους είπα τώρα, πρέπει να τους έχουμε θυμηθώ. Από τον Ρωμαίο Έπαρχο. Έχουμε τον Ιώσιπο. Τον Ιώσιπο. Ο οποίος είναι Εβραίος. Γράφει για τον Χριστό, όχι για τη θεότητα του Χριστού, αλλά λέει ότι οι οπαδοί του λένε ότι αναστήθηκε. Ναι. Αυτό ο Ιώσιπος, ο οποίος έζησε το 100 μετά Χριστό περίπου. Ναι. Δηλαδή μετά την άλωση της. Της Ιερουσαλήμ. Ναι. Ιώσιπος. Έχουμε τον Σουιωτώνιο, ο οποίος κάνει αναφορές στον Χριστό. Διαβάστε τον Σουιωτώνιο τα έργα και θα δείτε αναφορές στον Χριστό. Εκτός από τα προχριστιανικά που είπαμε, τα οποία δεν είναι ιστορικά, αλλά είναι κάπως προγνωστικά της ιστορίας, ας πούμε, και έχουν πέσει μέσα. Έχουμε επίσης τον Τάκητο, άλλο ιστορικό. Σουιωτώνιος, Τάκητος, Ιώσιπος. Μας διαφεύγει ένας ακόμα, τον επούμε και πάλι. Υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν, ναι, δύο υπάρχουν πολλοί ιστορικοί. Και πολλές στοιχεία. Μπορείτε να πείτε το Λέντουλο. Ναι, το Λέντουλο. Έχει ιστορικά στοιχεία για τον Χριστό, ο οποίος αναφέρεται στον Κέσσαρα, με γράμμα στον Κέσσαρα, και του περιγράφει τον Χριστό. Ωραία. Που ήταν ωραία αυτή η επιστολή να την αρχίσει. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Να δώσουμε. Αλλά εγώ θα πω ακόμα κάτι. Κυρία Τσακλή, ένα δευτερόλεπτο. Για να μην μένουν αναπάντα ερωτήματα. Αγαπητέ φίλε τη εκπομπή, υπάρχουν στοιχεία. Εμείς εδώ την ερχόμενη Πέμπτη, επειδή έχουμε 5 λεπτά για να τελειώσει η εκπομπή περίπου και για να τρέξουμε λίγο τη ροή της εκπομπής, θα δώσουμε στοιχεία και μαρτυρίες για την ύπαρξη του Ιησού την ερχόμενη Πέμπτη. Ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο ασχολήθηκε, μόνο αυτό να πούμε, και είπε: ο Λουκάς, ρε παιδιά, είναι ιστορικός ή δεν είναι? Τι λείπει από τον Λουκά να είναι ιστορικός? Δεν λείπει τίποτα από τον Λουκά να είναι ιστορικό πρόσωπο. Γιατί ο Λουκάς λέει τον τόπο, τον χρόνο, το συμβάν και τα πρόσωπα. Αυτά κάνουν ιστορία. Ο τόπος, ο χρόνος που συνέβη, τα πρόσωπα. Όταν λέει ότι έγινε απογραφή επικαιρ, μπορεί να καθίσει να το αμφισβητήσει ότι ο Χριστός γεννήθηκε στην απογραφή αυτή. Μπορεί να αμφισβητήσει ότι τότε υπήρχαν αυτοί οι τοπάρχες και αυτοί τα πρόσωπα την εποχή του Χριστού. Όλα αυτά μας δημιουργούν ένα ιστορικό πλαίσιο που μέσα εκεί πέρα μπαίνει ο Χριστός σαν ιστορικό πρόσωπο. Για τη θεότητα του Χριστού όμως δεν υπάρχουν εξωχριστιανικές πληροφορίες, γιατί δεν πιστεύουν οι εξωχριστιανοί ιστορικοί. Πώς θα πούνε ένας που δεν πιστεύει στον Χριστό, ήτανε θεάνθρωπος ο Χριστός? Την ύπαρξη του Χριστού τη βεβαιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά την πίστη προς το πρόσωπο το θεϊκό του Χριστού την βεβαιώνουν μόνο χριστιανοί. Δεν μπορεί να είναι άθεος ο ιστορικός και να πει ναι, ήταν Θεός ο Χριστός. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι. Αν κοιτάξετε όλα αυτά που είπαμε, σιγά σιγά και με την κατανόηση θα πούμε και στην επόμενη εκπομπή. Αν είναι. Ωραία, βεβαίως να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα πούμε στην επόμενη. Τώρα για τον υπηβαπτισμό, ένα μόνο αυτό για να μην είναι αναπάντητο. Ωραία. Πρώτον. Λέει στο Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος: εγώ δεν ευάφθησα πολλούς, αλλά ευάφθησα την οικογένεια του Στεφανά. Όλη την οικογένεια, τον οίκο του Στεφανά. Όταν λέμε λοιπόν οίκος Στεφανά, σημαίνει βάφτισε όλα τα πρόσωπα που υπήρχαν μέσα, από το μικρό παιδί μέχρι τον τελευταίο. Αλλά να πούμε και το άλλο. Θα αφήσουμε αβράβηστο το παιδί, δίχως Άγιο Πνεύμα, έρμεο των δαιμονίων και των καταστάσεων αυτών που είναι για τον αβάφτιστο δύσκολες, επειδή πρέπει να μεγαλώσει για αυτό. Δεν είναι το σωστό αυτό. Σκεφτείτε το καλύτερα να δείτε ότι πρέπει στο παιδί να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Και αφού έχουμε τη βάφτιση για καλό, πρέπει να του τη δώσουμε. Να μην το στερήσουμε από το Άγιο Πνεύμα, να μην το στερήσουμε από την Αγία Κοινωνία. Δεν μπορεί να κοινωνήσει αν είναι αβάπτιστο το παιδί. Επομένως, το παιδί λέμε, δεν μπορεί να καταλάβει εκείνη την ώρα, αλλά όταν μεγαλώσει, τι το εμποδίζει να πει: με βαφτίσατε χριστιανό? Δεν είμαι εγώ χριστιανό, εγώ είμαι βουδιστή. Τι κακό του κάνω? Ποιο μπορεί να μα προσάψει τίποτα? Υπάρχει καμιά νομική ρήτρα που να λέει: εφόσον βαφτίζεσαι χριστιανό, θα πεθάνει χριστιανό? Όχι. Εάν θέλω εγώ. Λέω, οι γονείς με βαφτίσαν χριστιανό, αλλά εγώ γίνομαι βουδιστής, γίνομαι οτιδήποτε άλλο. Γίνομαι αναρχικός, γίνομαι, ξέρω εγώ, αγνωστικιστής, δεν με ενδιαφέρει. Και πολλοί το λένε αυτό. Επομένως, το βάπτισμα μόνο καλό κάνει και κακό δεν κάνει. Πρώτον.
Έχει κι άλλο να πούμε, αλλά ας αφήσουμε. Ωραία. Στο σημείο αυτό, επειδή μου έχουν δώσει την κατάσταση και οδηγούμαστε προς το τέλος της εκπομπής και εδώ πέρα το τηλεοπτικό κοντρόλ μου έχει δώσει κάποια νούμερα που μετέχουν στην κλήρωση από το 1 στο 107 και για να κάνουμε... Θα πάρουν τα βιβλία. Από το 1 στο 107. Θα ήθελα, κύριε Τσακλή, τώρα μου δώσαν την κατάσταση, να μου πείτε ένα νούμερο από το 1 στο 107. Σας πω εγώ το 7. Το 7. Οπότε στο 7, να δούμε λίγο στην κατάσταση που έχω μπροστά μου, είναι η κυρία Μαρία. Είναι η κυρία Μαρία, είναι λοιπόν. Είναι 5 νούμερα. Είναι 5 νούμερα. Λοιπόν, έχουμε το 7. Να πούμε άλλα 4 νούμερα. Πέστε και εσείς τώρα. Λοιπόν, να πούμε το 25. 7 το 25. Να πούμε το 100. Πώς, μέχρι πόσο το 107 είναι. Έχουμε. Μέχρι το 107 έχουμε. Ναι. Άρα 7, το 100 ακριβώς. 100. Να πούμε και άλλα 2. Να μας δώσουν και μέσα από το control 2 νούμερα. Πέστε μας 2 νούμερα. Ναι. Μπορεί, μας λέει το τηλεοπτικό control. 84. 84, ναι. Τα σημειώνουμε και. Και 21. Ωραία, έχουμε 5 νούμερα. Ωραία. Οπότε λοιπόν τα νούμερα αυτά θα δούμε ακριβώς τελείως αντιστοιχούν και να επικοινωνήσουμε μαζί τους για να κερδίσουν τα δώρα της εκπομπής. Και κύριε Τζακλή, στα λίγα λεπτά που έχουν απομείνει, καταλήγοντας το Άγιο Πνεύμα λοιπόν και στη σύγχρονη εποχή μπορεί να μας φωτίσει, να μας δώσει την ελπίδα, την αισιοδοξία, γιατί οι μεγάλοι γέροντες της εποχής μας, ο Γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Ιάκωβος, ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, μέσα από την προσευχή, μέσα Παΐσιος, μέσα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι πολύ Άγιοι γέροντες, μέσα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έφτασαν σε ένα σημείο ώστε να μπορούν και θαύματα να κάνουν και να θεραπεύουν ασθενείς και να μπορούν και μελλοντικά πράγματα να διαβλέπουν, διότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όπως περιγράφονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα από την αγάπη, την αγάπη προς τον συνάνθρωπό τους, την αγάπη προς τα ζωντανά στοιχεία της φύσεως, την ειρήνη που είχαν στην καρδιά τους, όλα αυτά τα στοιχεία τα είχαν μέσα τους και, και έφτασαν στο απόγειο της πνευματικότητάς τους, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ακμή της πνευματικότητας. Πολλές φορές στην εποχή μας βλέπουμε εκρίζωση των πνευματικών στοιχείων ή να βρισκόμαστε σε ένα κατώτατο σημείο. Όλοι αυτοί οι Άγιοι Γέροντες που αγρυπνούσαν, που έβλεπαν μπροστά, έβλεπαν τα προβλήματα της εποχής και πολλές φορές, κύριε Τζακλή, όπως και εσείς έχετε μεγάλη διαβάσει. Μεγάλη πνευματική όθηση εδώ. Μεγάλη πνευματική όθηση. Βλέπουμε ότι ο Γέροντας Πορφύριος να εκατοικούσε στον Οροπό, αλλά παράλληλα να έβλεπε ότι γινόταν στην Αμερική και σαν να ήταν μια τηλεόραση. Τώρα πάτε Αμερική. Ίσως δεν ξέρουν πολλοί φίλοι μας και θα το πούμε αυτό, ότι υπάρχει ο πατέρας Εφραίμ Κατινακιώτης, ο οποίος έχει κάνει 19 ορθόδοξα μοναστήρια στην Αμερική. 19 ορθόδοξα μοναστήρια, τα οποία δηλατρεία την έχουν στην ελληνική γλώσσα. Μάθανε δηλαδή οι Αμερικανοί μοναχοί την ελληνική γλώσσα. 19, δεν είναι αυτά μας μοναστήρια. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ούτε ένα παρεκκλήσιο. Αυτός ο άνθρωπος έκανε 19 μοναστήρια. Για φανταστείτε τι δύναμη είναι και αυτή, και αν δεν είχε βοήθεια το Θεό, πώς θα γινόταν αυτό. Ναι. Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος να κάνει 19 μοναστήρια. Έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Πολλά μοναστήρια. Άρα λοιπόν, μέσα από την ελπίδα, μέσα από την αισιοδοξία που μπορεί να μας οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό θα πρέπει μέσα την προσευχή που τονίσαμε κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής να το επικαλούμαστε, συνεχώς να ζητάμε τη βοήθειά του, διότι τα προβλήματα συνεχώς αυξάνονται, η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Έτσι λοιπόν, μέσα από την προσευχή του Βασιλεύ Ουράνιε, όπως τονίστηκε, παράκλει το πνεύμα της αληθείας, βλέπουμε ότι ζητάμε την φώτιση, ζητάμε την στήριξη, την ελπίδα στις δύσκολες πτυχές της καθημερινότητας. Πάντοτε στις δυσκολίες μας, αλλά να τον θυμόμαστε στο Θεό και ευχαριστιακά κάθε μέρα, δίχως να έχουμε τις δυσκολίες. Να μην μας τυχαίνουν οι δυσκολίες. Ο τηλεοπτικός χρόνος όμως όπως έμπνευσε, θα θέλαμε να έχουμε άλλη μια ώρα να συζητήσουμε. Ήταν πολύ καλή η παρέα των φίλων που πήρανε. Τους ευχαριστούμε εκ καρδίας, διότι βοηθάνε την εκπομπή και τη συμπληρώνουν. Αυτοί μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Εμείς όμως ξέρουμε εδώ πόση βοήθεια προσφέρουν. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική και η συμβολή τους με τα ερωτήματα, με τις διαφωνίες, με όλα αυτά που λένε. Και σίγουρα μας δίνουν όθηση για νέα θέματα. Εσείς, κύριε Θουβουλάκη, που έχετε και δυνατότερη μνήμη από μένα, να θυμηθείτε να μιλήσουμε για το ιστορικό Χριστό. Ωραία. Την επόμενη Πέμπτη και για τον Ιππιοβαπτισμό, να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία. Ωραία. Οπότε, κύριε Τσακλή, σας ευχαριστώ που. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πείτε μια λέξη και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Καλή χρονιά να έχουμε, ευλογημένη, και το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει πάντοτε όλους τους ανθρώπους όλης της γης να πάμε στο καλύτερο και να μην έχουμε πολύ δυσάρεστα πράγματα τα οποία καταστροφολογικά ακούμε καθημερινά και έχουμε τόση ανησυχία. Να ησυχάσουμε και να δούμε μέσα μας αυτή την γαλήνη που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, έστω και μέσα στη φουρτούνα της σύγχρονης κοινωνίας και ζωής. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί φίλοι, που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε λοιπόν να παρακολουθείτε πάντα την εκπομπή και την επόμενη Πέμπτη θα είμαστε πάλι κοντά σας με ένα καινούριο θέμα. Το θέμα, όπως σας το είπαμε, θα είναι τι είναι ο Ιησούς Χριστός και όλα τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν για την ύπαρξη του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Και καταλήγοντας, για τα 5 αυτά βιβλία που εγώ έχω συγγράψει, μπορείτε να τα βρείτε στη Πανεπιστημίου 57, στη Σόλωνος 114 και σε κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σας ευχόμαστε μέσα από την εκπομπή Φιλοσοφικές και Θεολογικές Αναζητήσεις. Καλό σας βράδυ.